Αγαπητοί μου φίλοι, το Πάμε Διακοπές έχει έρθει φυσικά στη Θάσο μέσω Κεραμωτής. Ήταν γρήγορα στη Θάσο, φυσικά πολλά δρομολόγια. Εμείς ήταν με το Φιλιάγκο, το αγαπημένο μας καραβάκι, το οποίο έρχεται και γρήγορα και ασφαλές. Και σήμερα το Πάμε Διακοπές για εσάς έχει το βόρειο τμήμα. Βρισκόμαστε στο Λιμένα, θα κάνουμε την πόρτα μας στο Λιμένα. Θα δοκιμάσουμε γεύσεις πιο μετά στο Λιμένα. Θα πάμε σε αρχαιολογικούς τόπους φυσικά τη Θάσου που φημίζεται. Έχουμε να δούμε παραλίες και πάρα πολλά. Αγαπητοί μου φίλοι, η Θάσος ποτέ δεν τελειώνει, που σημαίνει ότι το Πάμε Διακοπές ξεκινάει αμέσως τώρα τη βόρεια του στη Θάσο. Έχουμε έρθει στην αγορά όπου φυσικά, ας πούμε, πως το Λιμένα, το κεντρικό σημείο του να αγοράσει κάποιος κάποιο δωράκι, κάποιο μπιζού για το δωράκι, ξέρετε ότι το ενήμιση δωράκι για τον εαυτό του, να δει διάφορα έτσι προϊόντα της Θάσου, είτε από θέμα γεύσεων, είτε από θέμα είδη, υπάρχουν εδώ. Είναι ο πεζόδρομος του Λιμένα, από εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα από θέμα δώρου. Λοιπόν, Θάσος, Λιμένα πρωτεύουσα,
πάντα χρειάζεται μια πρωινή και απογευματινή βόλτα. Είναι πολύ ωραία, πιστέψτε με, εδώ το απογευματάκι. Θα ξαναρθούμε ώστε και να αγοράσουμε και να δούμε λίγο την κίνηση και φυσικά και φυσικά και φυσικά να πάρουμε ιδέες, αγαπητοί μου φίλοι, με τι θα πιστέψουμε πίσω σε εμάς από το νησί της Άσου. Λοιπόν, αγορά, πλανάκια και πάμε. Είναι, με επιτρέπει η έκφραση, ανόητο να έρθει στη Θάσο και να μην αγοράσει φυσικά γλυκό. Όπως το καϊδάκι, το πολύ γνωστό καϊδάκι της Θάσου, όπως φυσικά το μήλο, αλλά και φυσικά το εκπληκτικό μέλι. Μην τυχόν φύγετε από τη Θάσο χωρίς να πάρετε το εκπληκτικό μέλι του νησιού. Θάσος, κάνουμε την πόρτα μας και όπως είναι λογικό, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, πρέπει κάποιος να αγοράσει κάτι από την αγορά. Μάλλον πω διαφορετικά, τουρίστας ή επισκέπτης, τι θα βρει στην αγορά της Θάσου γενικώς με αυτή τη στιγμή, αλλά και του λιμένα. Καταρχήν, Διογέννη, καλώς ήρθες στην νησί μας. Πώς σας βρήκαμε κιόλας. Η τουριστική ζώνη έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπεις. Τι θα αγοράσει ο τουρίστας από τη Θάσου. Τι μπορεί να βρει, είτε από Θάσο προϊόντα, οτιδήποτε. Λοιπόν, καταρχήν, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι τα παραδοσιακά προϊόντα. Έτσι. Είμαστε από τις πρώτες περιοχές όσον αφορά το λάδι, το μέλι, τη θρούμπα, την ελιά, τη θασίτικη. Από εκεί και μετά έχει ξεφύγει η αγορά προς το καλό, ναι. Με πάρα πολλά χειροποίητα παραδοσιακά προϊόντα, είτε είναι θέμα τέχνης, είτε είναι θέμα γεύσης. Δηλαδή το μπιζού ή το εθήμιο που λέω εγώ από το μέρος που θα έρθει, θα το πάρει μαζί του. Ναι, εννοείται, εννοείται. Δηλαδή είτε από φυσικά πετρώματα όπως είναι το μάρμαρο, το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο το λεφτό, είτε από ξύλο, θάλασσας, διάφορα πράγματα, κεραμικά οπουδήποτε. Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, στη Θάσο και στο Λιμένα, στην πρωτεύουσα του νησιού. Φυσικά, μην ξεχνάτε σημαντικά πράγματα όπως αρχαιολογικός τουρισμός στο νησί της Θάσου. Γι' αυτό το λέω λοιπόν, πρέπει πάντα να έρθετε στο κομμάτι της Θάσου, πρέπει πάντα να επισκεφτείτε τον Λιμένα, γιατί ο Λιμένας περιέχει ένα οίκημα το οποίο πρέπει εσείς να έρθετε. Είναι το αρχαιολογικό μουσείο με σημαντικά ευρήματα και αμέσως τώρα πάμε μαζί να τα ανακαλύψουμε. Το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Θάσου στο Λιμένα. Είναι κτισμένο κοντά στην αρχαία αγορά. Στο μουσείο φυλάζονται και εκτίθεται συλλογές αρχαιολογικών ιδρυμάτων μοναδικού πλούτου και ποικιλίας από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως και τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Θεωρείται από τα πιο σημαντικότερα επαρχιακά μουσεία της Ελλάδας. Σημαντικά ευρήματα από την Παλαιολιθική μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή διηγούνται ένα από τους σημαντικότερους πολιτισμούς του Αιγαίου. Με την είσοδο στο μουσείο θα εντυπωσιαστείτε από τον πανύψηλο κρυοφόρο Κούρο, τον προοριζόμενο για τον Ιερό του Απόλλωνα. Θα γνωρίσετε τον τρόπο διαβίωσης κατά τη διάρκεια των διαφόρων ιστορικών περιόδων που έχουν βάλει τη σφραγίδα του στο νησί και θα θαυμάσετε τις δημιουργίες και τον πολιτισμό των πρώτων κατοικιών του. Θα θαυμάσετε τα προϊστορικά κοσμήματα, ενώ μέσα από την ιστορία του αρχαίου Ολυμπιονίκη Θεαγέννη αναδεικνύεται ο θρύλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Αγαπητοί μου φίλοι, βρισκόμαστε στη Θάσο, βρισκόμαστε στο βόρειο τμήμα της Θάσου, γιατί έχουμε κάνει την πρώτη μας εκπομπή στο νότιο. Αλλά μας εκτός φυσικά από τουρισμό, εκτός από ωραία χωριά, εκτός από φοβερές παραλίες, αγαπητέ μου Δήμαρχε, εκτός από πολλά πράγματα που έχει αυτό το νησί, υπάρχει και ο αρχαιολογικός τουρισμός, όπου θα έλεγα, Δήμαρχε, ότι
πραγματικά ιδίως στο λιμένα, άμα έρθει κάποιος, δεν του φτάνουν 2 και 3 ημέρες να καθίσει για να μπορέσει να εξερευνήσει αυτό το κομμάτι του αρχαιολογικού τουρισμού, έχω άδικο? Ναι, εδώ ήδη βρισκόμαστε στην αρχή αγορά της αρχαίας πόλης κράτους. Όμως όλο το νησί, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του, βρίθη από αρχαιολογικούς χώρους όλων των περιόδων. Δηλαδή από την παλαιολιθική εποχή μέχρι τα νεότερα χρόνια, η Θάσος είναι πλούσια σε βρήματα. Μάλιστα. Σε όλο το νησί υπάρχει αυτό το κομμάτι του αρχαιολογικού τουρισμού? Ακριβώς, όλο υπάρχει και σε κάθε κομμάτι έχει διαφορετικό ενδιαφέρον. Εδώ μπορείτε να δείτε το αξιολογότερο, πιστεύω, περιφερειακό μουσείο της χώρας ή ένα από τα αξιολογότερα, το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Είμαστε στην αρχαία αγορά, ακριβώς πίσω μας είναι ο Ιερός Λόφος με τους ναούς του Απόλλωνα, της Πολιούχου Αθηνάς, το αρχαίο θέατρο, το Ιερό του Πάνα, τα τείχη, τα αρχαία τείχη. Περνώντας τις επόμενες περιόδους έχουμε ρωμαϊκά, βυζαντινά, πρωτοχριστιανικά, το ίδιο και στο νότιο τμήμα όπου είναι η ελική με τα αρχαία λατομία, οι τζίνες με τα αρχαιότερα ορυχεία όχρα στην Ευρώπη. Μιλάμε... Δηλαδή μία βόλτα στο γύρο της Θάσου, θα έλεγα ότι για κάποιον που κατά κύριο λόγο πιστεύει το νησί της Θάσου για το κομμάτι αυτό το αρχαιολογικό, δεν θα βαρεθεί. Θα σας πω ότι λένε ειδικοί, ναι, ότι η Θάσος είναι το καλύτερο σχολείο, για έναν νέο αρχαιολόγο. Δηλαδή για έναν τουρίστα, για έναν αρχαιολόγο νέο, για κάποιον που έρθει εκτός της Θάσου, εκτός της Βόρειας Ελλάδας, που έρθει από κάπου μακριά, από ένα άλλο μέρος της Ελλάδας, από Αθήνα, από Κρήτη, από οπουδήποτε. Τι πρέπει να δει, πιστεύετε εσείς, άμα έρθει στη Θάσο από το κομμάτι αυτό που λέμε αρχαιολογικού τουρισμού? Αν έρθει στη Θάσο, δεν χρειάζεται να πάει πουθενά αλλού. Γιατί θα τα δει όλα. Θέλοντας και εμείς. Από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου, του νοήμονος ανθρώπου, ναι, μέχρι σήμερα υπάρχει το αποτύπωμα του ανθρώπου εδώ και των έργων του. Και αγαπητοί μου φίλε, γιατί όπως είπαμε η Θάσος δεν είναι μόνο το κομμάτι του αρχαιολογικού τουρισμού, και επειδή ως δήμαρχος ξέρετε πολύ καλά αυτό το νησί, τι άλλο ωραίο έχει αυτό το νησί, το οποίο φυσικά έχει και φορές παραλίες και ωραίες και γεύσεις. Πού θα το στείλουμε, πού να πάνε? Πού θα το στείλουμε? Με κλειστά τα μάτια παντού. Παντού. Μπορεί να καλύψει όλα τα γούστα, όλες τις προτιμήσεις και όλα τα βαλάντια, όλες τις τσέπες. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να το σκεφτεί, μπορεί να βρει αυτό που επιθυμεί. Κυρίως με τα δρομολόγια που είναι τόσο συχνά, μπορεί να έρθει οποιαδήποτε πέρα, οποιαδήποτε ώρα. Δεν έχει καθόλου πρόβλημα το να πάει και να έρθει, ας πούμε, να βρεθεί δηλαδή απέναντι στην Καβάλα και να γυρίσει πάλι πίσω. Κάθε μισή ώρα από το πρώτο φως της μέρας μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάλιστα. Ποιο είναι το μυστικό της Θάσου, το μυστικό της Θάσου, που έχει αυτή την εκπληκτική ομορφιά του πράσινου, των παραλίων που συνδυάζει? Δηλαδή, έχουμε δει παραλίες, μάλλον τη φύση, να μπαίνει μέσα στο νερό σε πολλά σημεία του νησιού. Ποιο είναι αυτό το μυστικό της? Αυτό το μυστικό ψάχνω και εγώ να βρω, ναι, που με έχει μαγέψει από εδώ που γεννήθηκα. Αλλά δεν είναι εύκολο γιατί συνεχώς την ανακαλύπτω από την αρχή. Αυτό, μάλιστα, θα κάνουν και οι επισκέπτες μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και θα ήθελα πριν κλείσουμε ένα μήνυμα για εσάς, στους τηλεθεατές, στους τουρίστες, στους επισκέπτες. Θα ήθελα όμως να το κάνετε αυτό. Θέλω ένα point, ένα σημείο από εσάς ή και δύο τέλος πάντων, που θα λέγατε αν έρθετε Θάσο, ή πρέπει να αγοράσετε αυτό, ή πρέπει να πάρετε αυτό, ή πρέπει να πάτε εκεί. Ναι. Αν έρθετε Θάσο, θα έρθετε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, θα φάτε σε όποια ταβέρνα και να καθίσετε τα καλύτερα και θα πάρετε μαζί σας το καρυδάκι της Θάσου, το μέλι της Θάσου και την θρούμπα την ελιά και άλλα πολλά. Αφήσει αγαπητοί μου φίλοι την πρωτεύουσα του νησιού του Λιμένα και ανεβήκαμε και ανεφορίζουμε μάλλον καλύτερα το πω διαφορετικά προς την αγαπητή μου την Παναγία, ένα γραφικό χωριό, ιστορικό χωριό, όπου εκεί υπάρχει φυσικά και ο Ρος Ναός που πρέπει να το επισκεφτείτε, εντάξει. Σε λίγο θα πάμε εμείς προς το χωριό ώστε να δούμε και το Μουσείο της Ελιάς, μια και αυτό είναι ένα ιστορικό κομμάτι γενικώς για την ιστορία της Ελιάς και του Λαδιού στην Θάσο, αλλά όμως θα κατεβούμε και προς την Χρυσή Αμμουδιά. Πάμε.
το χωριό Παναγία απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Θάσου και 27 χιλιόμετρα από τη Σκάλα Πρίνου. Είναι ένα από τα μορφότερα χωριά της Θάσου με γραφικά τοπία και πλούσια ιστορική κληρονομιά. Η ονομασία και τα 11 ξοκλήσια του χωριού υποδηλώνουν το έντονο θρησκευτικό στοιχείο που διακρίνει στους κατοίκους. Του νησιού της Θάσου, αγαπητοί μου φίλοι, είναι το λάδι, το οποίο προέρχεται φυσικά από την περίφημη και από την πολύ γνωστή Έλια και πολύ ωραία γεύση έχει, αλλά και το λάδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα μουσείο εδώ στην Θάσου, συγκεκριμένα στην Παναγία, όπου υπάρχει όλη η ιστορία, το πώς μπορεί κάποιος επισκέπτης, τουρίστας που θα έρθει, να δει το λάδι, το θασίτικο λάδι που λέμε, που πίνει, που τρώει, πώς το πω τέλος πάντων, πώς φτιάχνεται ή μάλλον από ξεκίνησε και που έχει φτάσει μέχρι σήμερα, σωστά. Ακριβώς. Εδώ πέρα, στο χώρο που έχουμε εμείς, Μουσεολαιολάδου, ναι, που είναι ιδιωτικό της οικογένειας Σωτηρέλη, μπορεί ο τουρίστας να έρθει και να δει το πώς παράγεται το ελαιόλαδο, παραγόταν το ελαιόλαδο από το 1915. Έχουμε δηλαδή μια ιστορία 100 και χρόνο. Πλέον χρόνων. 101 χρόνων δηλαδή. Ακριβώς. Μάλιστα. Ξεκινάμε την ιστορία μας, τη βόλτα μας από τον Νερόμυλο, δηλαδή το 1915 που πλέον δεν υπήρχε το ηλεκτρικό ρεύμα στο νησί της Θάσου και χρησιμοποιούσαν τα νερά που κατεβαίνουν από το βουνό. Η Παναγία ως γνωστόν έχει πάρα πολλά νερά. Χρησιμοποιούσαν επομένως τη δύναμη του νερού για να μπορέσουν να κινήσουν τα μηχανήματα. Βλέπουμε τη ροδάνα, την παλιά μιλόπετρα, τα παλιά πιεστήρια. Δηλαδή, ο επισκέπτης που θα έρθει στο μουσείο ξεκινάει από το μηδέν, να το πω έτσι, από την αρχή δηλαδή. Ακριβώς. Και κάνει τη βόλτα του μέσα σε όλο το μουσείο ώστε να καταλήξει το πώς είναι σήμερα. Ακριβώς. Στη συνέχεια, από τον εξωτερικό χώρο που βρίσκεται ο Νερόμυλος, περνάμε στο παραδοσιακό ηλεκτροβείο που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 2006, πάλι παραδοσιακό, δηλαδή με τις μηλόπετρες, τις πρέσες, το οποίο είναι ανέπαφο, όπως λειτουργήσε το 2006, σταμάτησε και έχει μείνει ακριβώς το ίδιο. Και μετά μπορεί να ανέβει επάνω, όπου εκεί πέρα μπορεί να δει ένα βιντεάκι, πώς λειτουργούσε κιόλας το ηλεκτροβείο, γιατί εντάξει να βλέπουμε στατικά μηχανήματα και κάποιες πληροφορίες, αλλά αν δεν το δούμε πώς γινόταν αυτά με εικόνες ζωντανό, είναι διαφορετικό, δεν μπορούμε να πάρουμε μια καλή εικόνα. Ο τουρίστας που είναι εκτός της δικιά μας περιοχής, ο ξένος τουρίστας κατά κύριο λόγο, όταν βλέπει το πώς φτιάχνεται το λάδι, τι εντυπώσεις έχει, γιατί πιστεύω ότι ένας ξένος ο οποίος έρχεται φυσικά στην Παναγία και βλέπει αυτό το μουσείο, λίγο πολύ θα έλεγα ότι ξαφνιάζεται με το θέμα το πώς γίνεται το λάδι, τι διαδικασία υπάρχει δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάζονται. Ναι. Εντυπωσιάζονται πρώτα απ' όλα με το Νερόμυλο, ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό, όχι μόνο στην Παναγία, αλλά σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει Νερόμυλος ο οποίος να γυρνάει και να δίνει κίνηση στα μηχανήματα. Εντυπωσιάζονται με το βίντεο που βλέπουν τα μηχανήματα αυτά να ζωντανεύουν και να το βλέπει παραστατικά και έχουν τη δυνατότητα επίσης να δούνε και τον σύγχρονο τρόπο παρασκευής του ελαιολάδου που είναι από το καινούριο το ελαιοτριβείο που έχει η οικογένεια Σωτηρέλη που βρίσκεται στο λιμένα της Θάσου. Φυσικά να πούμε πέρα ότι πρέπει αγαπητοί μου φίλοι να μαρτύτε Θάσου, το λέω πάντα αυτό που πηγαίνω, να αγοράζετε προϊόντα της περιοχής και φυσικά θα πάρετε λάδι γιατί το λάδι της Θάσου είναι πάρα πολύ καλό από ό,τι ξέρω. Ναι. Μέχρι τώρα υπήρχε το κριτικό λάδι, το λάδι από τη Μυτιλίνη κτλ. Τώρα τα τελευταία χρόνια, μετά από μελέτες που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο Φαρμακογνωσίας στην Αθήνα,
είδαμε ότι το λάδι της Θάσου είναι ένα από τα top λάδια σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και όχι μόνο. Και αν βάλουμε υπόψη μας ότι το λάδι της Ελλάδος είναι πολύ ανώτερο από της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ταϊλάνδης, ναι, κτλ. Καταλαβαίνουμε σε τι σημαντική θέση βρίσκεται το λάδι της Θάσου. Το οποίο βέβαια, ναι, οι αρχαίοι το γνωρίζανε πολύ καλύτερα από εμάς και πολύ πιο νωρίς. Γιατί η Κλεοπάτρα της Αιγύπτου, η Βασίλισσα, έστελνε τα καράβια της εδώ πέρα. Μάλιστα. Για να φορτώσει κρασιά και λάδια από τον νησί της Θάσου. Αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε φυσικά στη Θάσο, θα το ξαναπώ καμιά φορά. Μέλι, καρυδάκι, γλυκό ή σίκο και φυσικά λάδι, σωστά. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την μικρή βόλτα στην ιστορία του λαδιού και της ελιάς. Και φυσικά ευελπιστώ, αγαπητοί μου φίλοι, ότι πραγματικά το πάτε σε ένα μέρος, μια περιοχή που να επισκεφτείτε, Θάσο είναι. Οπουδήποτε και να πάτε, τέλος πάντων, καλό είναι να επισκέφτεστε τέτοια μουσεία, ώστε και λίγο πολύ να μπαίνετε λίγο στην λογική το πώς ζούσαν κάποιοι άνθρωποι, πώς βγάζαν τα προϊόντα τους, αλλά και υπόψη να ταξιδεύετε και εσείς λίγο στον χρόνο, ώστε να πάρετε λίγη άβρα από εκεί που επισκέφτεστε. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε μέσα, αγαπητοί μου φίλοι, στην Ποταμιά, ένα από τα πιο γραφικά και αυτό το χωριό. Φυσικά είναι τα χωριά τα οποία από Αναγία Ποταμιά και όλη την περιοχή θυμίζει πολύ, θα λέγανε εσύ. Όμως, όπως είναι λογικό, πολλοί από εσάς που αγαπάτε το ιστορικό τουρισμό και οτιδήποτε άλλο είδος τουρισμού που έχει σχέση με τέχνη, υπάρχει ένα μουσείο, το Μουσείο του Βαγί, εδώ στην Ποταμιά. Πάμε μέσα τώρα λοιπόν να το γνωρίσουμε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αγαπητοί μου φίλοι, πριν φύγουμε φυσικά από την Παναγία, ένα γραφικό χωριό που βρίσκεται μετά το Λιμόνα, είναι λίγα τα χιλιόμετρα. Μπορείτε να επισκεφτείτε το μέρος αυτό. Είναι ένα χωριό το οποίο θα σας θυμίσει λίγο το παρελθόν της Θάσου. Θα πάτε φυσικά στο Μουσείο Ηλιάς για να δείτε την ιστορία του Ηλιάς και του λαδιού. Και μπορείτε και να αγοράσετε κάποια δωράκια της περιοχής του νησιού από διάφορα μαγαζιά που έχει εδώ στην κεντρική οδό, ανεβαίνοντας για τον ναό της Κοιμήσου του Τόκου. Ελάτε μαζί μου, το πάμε διακοπές, συνεχίζεται στο βόρειο κομμάτι του νησί της Θάσου. Η Χρυσιά Μουδιά είναι η μεγαλύτερη παραλία του νησιού. Απέχει από το λιμένα 12 χιλιόμετρα και από την Παναγία 4 χιλιόμετρα και βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Το άλλο της άκρο είναι η Χρυσή Ακτή, η παραλία της Κάλας Ποταμιάς. Δημοφιλής, πολυσύγναστη με ρηχά καθαρά νερά, οργανωμένη και κάτοχος της Μπλε Σημαίας. Το όνομά της οφείλει στο χρώμα που αντανακλά η άμμο στο φως του ηλίου. Είναι γνωστή και ως Αυλάκια ή Σκάλα Παναγίας. Η πρόσβαση και η στάθμιση στην παραλία είναι εύκολη, ενώ είναι προσβάσιμη και για αμαία. Η περιοχή είναι ιδανική για περιπάτους, ειδικά προς τη Σκάλα Ποταμιά. Στη Χρυσή Μουδιά θα βρείτε πολλά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καμπένες, κάμπινγκ και θαλάσσια σπορ. I'll take the chance and roll the dice. Just wanna feel the stars around. The atmosphere never to come down. I'll stand alone, whether right or wrong. It takes me home, right where I belong. Back down, only one way out. I'll let you run my life. Now you won't get me down. Untamed, guess I lost my mind. You turned me inside out. Cause the
Αγαπητοί μου φίλοι, βρισκόμαστε φυσικά που αλλού στη Θάσο και στη βόλτα μας που κάνουμε επισκεφτόμαστε μέρη, σημαντικό μέρος για βουτιά, για μπανάκι και για φαγητό, αλλά με κατά κύριο λόγο για την παραλία, είναι ο Παράδεισος. Ο Παράδεισος ο οποίος είναι ζωής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20-30 χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, γιατί είναι η πιο φημισμένη παραλία, αγαπητοί μου φίλοι, για τα γαλάζια, τη νερά και κατά κύριο λόγο, γι' αυτό ακριβώς που είναι πίσω μου, ότι δένει δηλαδή το βουνό με τη θάλασσα. Παράδεισος και ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βουτιά μας. Φυσικά αγαπητοί μου φίλοι, η Θάσος είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά. Κατά κύριο λόγο που πάμε διακοπές, δίνουμε πάρα πολλούς προορισμούς. Όμως ξέρετε πολύ καλά πως έχουμε ιστορικό τουρισμό, αρχαιολογικό τουρισμό, έχουμε φυσικά γαστρονομίες, τα πάντα που πάμε διακοπές. Όμως δεν μπορεί να πει κάποιος τίποτα και όχι σε ένα πράγμα που έχει φυσικά, αγαπητοί μου φίλοι, η Θάσος ιστορία. Στην αυτοτελεία και φυσικά και αυτό βλέπω ακριβώς από πίσω μου, όπου είναι φημισμένη, θα λέγαμε, η Θάσος στο κομμάτι ότι μπορούν και από παλιά χρόνια. Όχι φτιάχναν καράβια και διορθώναν καράβια, είχαν τέχνη πάνω εκεί, σωστά. Είναι πολύ παλιά αυτή η τέχνη, είναι από αρχαίων χρόνων και όσοι την έχουν κάνει, ειδικά από τους μεγαλύτερους, πάει από γενιά σε γενιά, όπως συμβαίνει σε εμάς, που είναι από τον πατέρα μου, ο πατέρας μου από τον πατέρα του και πάει λέγοντας. Παρατηρώ ότι οι ανθρώπους δουλεύουν με τα χέρια, μηχανήματα δεν έχουν. Μηχανήματα υπάρχουν, ναι. για άλλου τύπου δουλειές. Η χειρονακτική εργασία είναι αυτή που βλέπετε πίσω. Μάλιστα. Γιατί και δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλες πόλεις όπως είναι η Μαραγκοσίνη, η Καραβό Μαραγκοσίνη. Και οι δουλειές που χρειάζονται με τα χέρια πρέπει να γίνουν τα χέρια. Μάλιστα. Υπάρχουν τα μηχανήματα που είναι ο πιο νέος τρόπος της δουλειάς, τη χρήση της δουλειάς, όπως είναι η ανέλκυση και η καθέλυση. Εντάξει, να πάω όμως η τέχνη του χεριού που λέμε πάνω στο καράβι αυτή να διορθωθεί από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα ισχύει και υπάρχει ακόμα. Δηλαδή. Ισχύει και υπάρχει, ναι. Και αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος ανέλκυσης και καθέλυσης καραβιών και η όλη το όλο. Όλο αυτό το θέμα. Σκηνικό που σε εκεί οι τουρίστες να βλέπουν λίγο πώς ανεβαίνει το καράβι, πώς κατεβαίνει, πώς γίνεται ένα καράβι. Οι τουρίστες πάντα μαζεύονται και στην καθέλυση και στην ανέλκυση, ειδικά γιατί είναι πιο. Είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της δουλειάς. Ναι. Δηλαδή, ειδικά στην καθέλκυση, γιατί η όλη προετοιμασία από την αρχή μέχρι που να φτάσει στο σκάφος να είναι έτοιμο, έτσι ώστε να φύγει στη γλίστρα του, ναι. Και περιμένει όλος ο κόσμος απ' έξω. Και όταν το βλέπει να φεύγει και να γλιστράει, εντυπωσιάζεται. Μάλιστα. Γι' αυτό και με το που θα φύγει, βλέπεις όλος ο κόσμος χειροκροτάει. Α, ναι. Ναι. Αυτό πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Δυστυχώς, αυτό θα αργήσει μάλλον για να κατέβει. Ναι, παλαιότερα που ναι. Υπήρχαν πιο πολλά καράβια έξω. Και πιο πολλοί κόσμος, ειδικά τον Ιούλιο-Αύγουστο, γινόταν εδώ το σκάμο. Δηλαδή κόβα μυστήριο με λίγα λόγια. Κάπως έτσι. Μεταφορικά. Ναι. Ερώτηση, τώρα εντάξει, βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια επισκευή που γίνεται. Κατά κύριο λόγο, μια και εσείς είστε από την τραπηγία, θα είστε από τα πιο παλιά πιστεύω. Ναι.
και ίσως από τα μόνα που έχουν μείνει. Ναι. Και που δεν θυμίζει ακόμα την ιστορία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το. Σχεδόν το μοναδικό. Το μοναδικό. Ναυπηγείο που υπάρχει εδώ στη Θάσο, ναι. Και σε έκταση και σε μεγάλο σε έκταση. Αλλά και. Δηλαδή, άμα θέλω εγώ διογέννηση από Καβάλα, από Θεσσαλονίκη με το καραβάκι μου, με τέτοιο μπορώ να πηγαίνω πέρα με αυτό να χρειαστώ να κάνω κάτι. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Ερώτηση τώρα, αυτή η δουλειά για να διορθώσει, να κάνει μια επισκευή, να φτιάξει ένα. Αν την διορθώσει το πάντων ένα καΐκι και ένα καράβι, είναι χρονοβόρα. Αναλόγω στον τύπο τη δουλειά. Αναλόγω στο σκάφο, αναλόγω το μήκο του το εκάστοτε σκάφο και αναλόγω στο τι δουλειά θα χρειαστεί. Μάλιστα. Σημαντικές πληροφορίες. Φυσικά, αγαπητοί μου φίλοι, είπαμε πως ο Θάσος έχει ιστορία στην Αμφιλία, εντάξει, για αυτό το τραπέζι. Βεβαίως. Έχει ιστορία. Και πραγματικά είναι σημαντικό είναι ώστε σε κάθε περιοχή που πηγαίνετε να βλέπετε το Λεοπανταγό, να δοκιμάζετε, να κάνετε και εσείς κάποιες δράσεις. Αλλά όμως, αν δεν κοπευτείτε στην Θάσο και στον Πρίνο, περάστε μια βόλτα. Γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό όταν βλέπεις ένα θηρίο με την πρέκταση, είτε να μπαίνεις στη θάλασσα είτε να βγαίνει από τη θάλασσα. Αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο κομμάτι το οποίο πολλοί από εσάς σας αρέσει, μου αρέσει και εμένα προσωπικά, γιατί προτείνουμε γαστρονομικές προτάσεις από κάθε περιοχή που πηγαίνει το πάμε διακοπές. Βρισκόμαστε στη Θάσο και όπως είναι λογικό, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και να μάθουμε φυσικά από το φίλο μου τον Γιώργο τι πιάτα προτείνουμε σε έναν ξένο που θα έρθει στο νησί της Θάσου και γενικώς τι πιάτα μπορεί να προσφέρουμε σε κάποιον ο οποίος θα δοκιμάσει νέες γεύσεις, Γιώργο. Λοιπόν, Θάσος, ένα νησί υπέροχο, όμορφο, θέλω πάρα πολλά δύο λόγια για τη Θάσο. Δηλαδή, η Θάσο είναι ένας παράδεισος. Τι να πούμε εδώ. Το νησί των Σιρήνων. Μάλιστα. Ωραίες παραλίες. Παραλίες. Άμα δει κάποιος, τι πρέπει να επισκεφτεί, πιστεύεις εσύ. Τη Θάσο το μυστικό, ναι. Και όλη η παρουσίαση, όπως και εμείς βέβαια το παρουσιάζουμε στο εξωτερικό που πηγαίνουμε, είναι και αυτό τώρα στα τελευταία χρόνια που έχουμε ασχοληθεί και με τις συναλλακτικές μορφές τουρισμού, είναι αυτή η διαφορά που υπάρχει, η γρήγορη διαφορά μεταξύ ύψους και θάλασσας, δηλαδή μάλιστα. Μεταξύ βουνού και θάλασσας. Δηλαδή σε 20 λεπτά, από τα 1200 μέτρα που είσαι ψηλά επάνω, σε 15 λεπτά βρίσκεις κάτω και σε μια ωραία παραλία ή στην Κιόλα ή δηλαδή, στον Παράδεισο. Δηλαδή μπορείς να έρθει εδώ και να κάνει και με τουρισμό στη θάλασσα αλλά και στο βουνό. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε ξεκινήσει με το επιμελητήριο και βοηθάει βέβαια και η περιφέρεια, ναι. Και βοηθάει επίσης και ο Δήμος. Μάλιστα. Έτσι είναι ένα κομμάτι το οποίο μελλοντικά είναι εκεί θα κινηθούμε. Πρέπει όμως ο τουρίστης με το που αρθεί, αγαπητοί μου φίλοι, φυσικά εδώ στην Θάσο, ναι, με να φύγει με τις πιο καλές εντυπώσεις από θέμα τουρισμού θάλασσης βουνού, απλά να φύγει με τις πιο καλές γευστικές εντυπώσεις. Σίγουρα. Φυσικά, δια στομάχι, ώστε να καταλάβει και ο άνθρωπος ότι έφαγε πολύ ωραίο. Έτσι. Φαγητό και να το πάρει μαζί του τέλος πάντων εκεί που πηγαίνει. Θέλω να πεις τώρα λίγο, σας παρακαλώ πολύ, τι προτείνουμε από θέμα φαγητού ή τι έχουμε ή Θάσος γενικώς την μπορεί να δώσει. Κοιτάξτε, εμείς τώρα. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε μπροστά στη θάλασσα. Επάνω κύμα. Επάνω στο παλιό λιμάνι. Θαλασσινά. Μάλιστα. Εντάξει. Παρουσιάζουμε εδώ τώρα έτσι μια ποικιλία σε διάφορες μορφές. Αρχίζουμε με το χταπόδι της Θάσου. Αυτό. Αυτό. Ναι. Το οποίο δίπλα μας είναι οι ψαράδες. Τους βλέπετε. Κατευθείαν δηλαδή. Το οποίο το φέρνουμε. Έτσι. Αυτό σβήνεται με άσπρο κρασί. Και τελειώνει με μέλι, με μέλι Θάσου. Με μέλι Θάσου. Είναι μια πρόταση θασίτικη, καθ' αυτό θασίτικη, ναι. Η οποία είναι χταπόδι Θάσου και μέλι Θάσου. Πραγματικά αυτό το ιδιαίτερο, έτσι πως το λες, θα το δοκιμάσω κιόλας μετά, γιατί η γεύση αυτή, η ξινόγλυκη, να το πω. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Ξινόγλυκη. Έτσι. Μάλιστα. Είναι μια πρόταση την οποία δεν έχουμε κάνει εμείς,
Την προχωράμε, την κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Την κάνουμε πρόταση σε ένα ξένο που θα θέλει να δοκιμάσει. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Μοναδική γεύση. Τρελαίνονται. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο το κάναμε εμείς εδώ. Μάλιστα. Πάμε στο αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Εδώ είναι ντιμάρε. Είναι ποικιλία από φρούτα θαλάσσης. Ποικιλία φρούτων θαλάσσης. Ναι. Όπως είναι. Πολύ ωραίος τίτλος. Έτσι. Το έχουμε ονομάσει φρούτο ντιμάρε. Φρούτο ντιμάρε. Μάλιστα. Το οποίο είναι γαρίδας, μύδια, καλαμαράκι, ό,τι φρέσκο υπάρχει. Δηλαδή ό,τι φρέσκο υπάρχει από θάλασσα. Από θάλασσα. Υπάρχει μέσα σε ένα πιάτο. Ακριβώς. Συνδεύεται με σπαγγέτι. Μάλιστα. Έτσι. Και συνδεύεται από κάτω με σπαγγέτι. Φυσικά μα δείτε αγαπητοί μου φίλοι στη θάλασσα, το μόνο που έχει είναι μαριναρισμένο. Πά στο νερό είμαστε. Κάτι στο θαλασσινό δηλαδή. Έτσι. Δεξιά. Δεξιά εδώ είναι, την έχουμε γαρίδα μύθος. Γαρίδα μύθος. Την οποία την κάνουμε τα τελευταία 30 χρόνια την προτείνουμε αυτή. Ποια είναι η διαφορά της άλλης, ας πούμε, γαρίδες. Αυτή η γαρίδα, το μυστικό της είναι εδώ ότι έχουμε, αυτή η γαρίδα τη βάζουμε στο φούρνο. Ναι. Είναι ένα συνδυασμός της γαρίδας με το σκόρδο. Α, μάλιστα. Και είναι για αυτούς οι οποίοι αρέσουν το σκόρδο. Είναι κάτι μοναδικό. Εντάξει, είναι γούστα αυτό το θέμα του. Ακριβώς, ναι. Είναι κάτι. Πολύ αρέσει. Μπορεί κάποιος να μην αρέσει το σκόρδο. Εντάξει, έτσι. Ναι. Μπορεί να το κάνουμε και χωρίς σκόρδο, αλλά το μυστικό του είναι με το σκόρδο. Με το σκόρδο. Και αυτή δηλαδή έτσι. Τη γεύση. Ναι, είναι μια σάλτσα με σκόρδο, η οποία στραγγίζει μέσα στο ρύζι. Ναι. Και αυτό το πράγμα είναι όταν θα το φάτε θα μου πείτε εσείς. Μάλλον θα το δοκιμάσω. Εγώ τι να πω τώρα. Αυτό είναι τώρα. Όχι σαχανάκι. Εδώ είναι σαχανάκι. Σαχανάκι είναι αυτό. Εδώ είναι το ρίζελα του σαχανάκι, είναι γαβράκος γαύρος. Ναι. Της φτωχολογιάς εδώ. Έτσι. Και πολύ ωραίο ψάρι. Έτσι. Και πολύ εδώ η περιοχή μας που φημίζεται. Γιατί ξέρετε τώρα να πούμε για τις γεύσεις. Γιατί θα σου τι να πούμε. Να πούμε ότι είναι το νησί ανάμεσα σε δύο ποτάμια. Μάλιστα. Και το μυστικό δηλαδή οι γεύσεις του κόλπου της Καβάλας και γενικά. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάζουμε είναι δηλαδή η μοναδικότητα που η οποία υπάρχει στη γεύση. Σημαντικό. Στο θαλασσινό. Διότι η θάλασσα, όπως είπαμε, είναι σε ένα νησί το οποίο είναι ανάμεσα στα δύο ποτάμια. Ναι, εντάξει. Έτσι, λογικό, ανάμεσα στα δύο ποτάμια. Το νερό να έχει μια ιδιαίτερη. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί είναι όλη η γεύση. Μάλιστα. Έτσι. Είναι γαύρος, ο οποίος είναι ολόφρεσκος, το βλέπετε, τεζαρισμένος, σαχανάκι. Πρώτη φορά που φτιάχνει σαχανάκι, να είμαι ειλικρινής. Σαχανάκι. Λεμονάδος. Είναι κάτι μοναδικό. Γενικώς οι ξένοι ζητάνε όταν έρχονται εδώ πέρα στο μάτι διάφορες γεύσεις. Ναι, 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 ναι. Ζητάνε, ε. Ζητάνε και επειδή τώρα εμείς ασχολούμαστε, ξέρετε, και με το επιμελητήριο και με τις εκθέσεις και τα λοιπά, ναι. Και με την περιφέρεια και με το Δήμο. Ψάχνουμε λίγο περισσότερο. Ψάχνουμε, ναι, εκεί πρέπει να δώσουμε βάση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε εδώ πέρα τα τοπικά. Τώρα επειδή είσαι και τώρα είσαι και της δουλειάς, το πω έτσι, ναι. Το θέμα του τουρισμού, ναι, μόνο τουρίστας ψάχνει να βρει ένα καλό μέρος να κάνει τα μπάνια του, να περάσει καλά, να κάνει το θρησκευτικό του τουρισμό, τον αρχαιολογικό του τουρισμό, ιστορικό τουρισμό, να ανεβεί στο βουνό, δεν ξέρω εγώ, αλλά όμως πιστεύω και το πιάτο και το φαγητό δηλαδή, η γαστρονομία που λέμε, δίνει μεγάλη σημασία. Για να υπάρξει μια επιτυχία πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη ευχαρίστηση σε όλους τους τομείς. Δηλαδή και στο μπάνιο που θα κάνει, και στο βουνό που θα πάει, και στη θάλασσα, και στο φαγητό, και στη διασκέδαση. Να σε κάνω μια δύσκολη ερώτηση που το κάνω πάντα εγώ σε κάποιον έτσι που έχω συνέντευξη, που είναι η τελευταία μου ερώτηση. Θέλω να μου πεις τρία σημεία τη Θάσου που θα πεις σε έναν φίλο μας τουρίστα όταν θα έρθει και θα πατήσει πόδι του στη Θάσου να πάει. Θέλω τρία. Θα μου πεις δύσκολο Διογέννη. Το ξέρω. Θέλω τρία που πιστεύεις εσύ. Εγώ θα σας πω το εξής. Κάνω τώρα μια προσπάθεια σαν τουριστικό γραφείο, σαν Mythos Travel που έχουμε. Κάνω μια προσπάθεια να αρχίσουμε εδώ πέρα το παραπέντε. Το οποίο θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έτσι, αυτό είναι βέβαια και είδηση. Ναι. Έτσι. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Αυτή τη στιγμή γίνεται ο δρόμος με τη βοήθεια της περιφέρειας. Ωραία. Γίνεται ο δρόμος επάνω. Γίνονται οι αεροδιάδρομοι οι οποίοι θα φεύγουν, θα πετούν. Και το σημείο αυτό είναι το μοναδικό για μένα, δηλαδή είναι κάτι φανταστικό. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε έτοιμοι και θα πετάξουμε. Θα σου έρθω. Εσύ θα πετάξεις σίγουρα. Θα σου έρθω, πρέπει να πετάξουμε. Έτσι. Πρέπει να πετάξουμε. Δεν το συζητάμε. Ναι. Είναι κάτι μοναδικό. Είμαστε πάνω από τον Παράδεισο. Ωραία. Γύρω στα 450 μέτρα πάνω από τον Παράδεισο. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Έχουμε φόντο, βέβαια αυτό είναι διπλό, έτσι. Ναι. Είναι διπλό παραπέντε που λέμε. Μπράβο. Έτσι. Προχωράμε, κάνουμε μία γύρα
το νησάκι των Κινήρων και προσγειωνόμαστε στον παράδεισο. Σε μια από τις χειρότερες παραλίες φυσικά. Μιλάμε, είναι κάτι το μοναδικό. Εγώ δεν θέλω να πω έτσι. Βέβαια και άλλα σημεία είναι πολύ καλά. Βέβαια, τι να πούμε τώρα για το αρχαίο θέατρο με φόντο εδώ το λιμένα. Είναι κάτι και αυτό μοναδικό. Και άλλα, όλα τα σημεία. Έχει πολλές περιοχές ο Ρεσιστάσος, Χρυσή Αμμουδιά, Κίνερα, Λυκές. Φυσικά το λιμενάκι εδώ του Δευτερισμένα. Υπάρχει φυσικά το αρχαιολογικό κομμάτι. Είναι ατέλειωτα, αλλά για μένα. Μουσείο, τα πάνε δηλαδή. Για μένα, εμένα δηλαδή προσωπικά, έτσι. Σαν άνθρωπος του τουρισμού και που βλέπω. Βέβαια, μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις αλικές. Όχι, δεν είναι αλικές, είναι εκπληκτικό. Οι αλικές, θέλω να πληροφορήσω, για μένα το σήμα κατά δεθέν τη Στάσου πρέπει να είναι αλικές. Να πω κάτι τώρα, μαρτυρήσω. Η περίφημη αφίσα αυτή που υπάρχει παντού όλα αυτά τα χρόνια είναι από τις αλικές. Είναι αλικές. Και θέλω να θυμίσω το εξής, ότι ο ΕΟΤ το 1958 είχε βραβεύσει σαν καλύτερη αφίσα τις αλικές. Εκεί με την Γαμπινάδα, η οποία είναι μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα πρέπει. Τώρα βέβαια είναι όλα τα σημεία. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να πω, επειδή είμαι από το λιμένα, ξέρω εγώ, σώγγε καλά, θα βάλουμε πέντε από εδώ. Μιλάω αυτό το οποίο τρέχει, επειδή όπως γνωρίζεις, τα τελευταία. Για να κλείσουμε κιόλα, τα τελευταία χρόνια ξέρω πώς τρέχεται το θέμα του τουρισμού. Τα τελευταία 40 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Πηγαίνουμε σε εκθέσεις κάθε χρόνο, 15-20 εκθέσεις ή 10 κτλ. Έτσι, και βλέπουμε ότι τι θέλει ο κόσμος. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, αγαπητοί μου φίλοι, δεν βλέπετε μόνο καλό φαγητό, το πούμε έτσι, το πέρα στο λιμένα, αλλά και σε όλο το νησί. Όλο το νησί έχει πολύ καλό φαγητό, πολύ καλά ψάρια και τα πάντα. Οπουδήποτε και να βρεθούν δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι η Θάσος, ναι, έτσι είναι και ένα κάλεσμα προς τον κόσμο και λόγω κρίσης κτλ. Είναι ένα φτηνό νησί με πολύ καλά μαγαζιά. Τα εστιατόρια είναι, ναι, πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω τώρα να πω ονόματα, αλλά ο καθένας θα κάνει την επιλογή του και μπορεί να κάνει και επιλογές και σε κρεατικό ακόμη. Δηλαδή, αν πας βόρεια στο Θεολόγο εκεί με τα κατσικάκια κτλ. Και στην Παναγία. Έτσι, και γύρω-γύρω από το νησί υπάρχουν, ας πούμε, μια άλλη γωνιά εμένα που μου αρέσει, είναι το Κλείσμα. Μάλιστα. Στην Καλλιράχη. Είναι εκπληκτικό πράγμα. Πάμε διακοπές Στάσος και όπως είναι λογικό, διασκέδαση. Εδώ στο νησί η διασκέδαση χτυπάει στο ποτό. Τι είχαμε κι εμείς, το πάμε διακοπές, θα ανοίξει τώρα. Τι θα δείτε εσείς, αν τυχόν λέτε, εδώ Στάσος καλοκαίρι φυσικά, εντάξει. Ελάτε μαζί μου και πάμε τώρα για διασκέδαση. Ελάτε, πάμε, πάμε. Tell me love.
Άρα πήγε μου φίλοι το Πάμε Διακοπές, βρέθηκε στη Θάσο, όπως είναι λογικό με το Πάμε Διακοπές. Θα δείχνουμε προορισμούς που εσείς πρέπει να πάτε. Είτε αυτή είναι φυσικά νησί, είτε όχι. Ακόμα και το καλοκαίρι, φυσικά η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και όχι μόνο, αλλά γενικώς και όλη η Ελλάδα, έχει ατελείωτες παραλίες, πανέμορφα δάση και φυσικά και άλλο υπέροχη θάλασσα. Πάμε Διακοπές, Θάσος, κατά κύριο λόγο βόρειο κομμάτι, γνωρίσαμε μαζί, είδαμε, δοκιμάσαμε, φυσικά επισκεφτήκαμε, διασκεδάσαμε, γνωρίσαμε τον αρχαιολογικό τουρισμό, όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο. Από μένα, καλή συνέχεια και το Πάμε Διακοπές συνεχίζει. Πάμε! 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 Πάμε Διακοπές! Πάμε Διακοπές! Πάμε! Πάμε ρε! Βρισκόμαστε στο παράδειο σου. Ανοιχτός είμαι εγώ, γράφω, γράφεις εσύ.